Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καθώς θες λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν ήμασταν κοντά σας. Ξεκινάμε επομένως σήμερα να δούμε αναλυτικά την τοπική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, καθώς έχουμε τη σύλληψη ενός εργολάβου από την Καστοριά για οφειλές προς το δημόσιο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη Ψωμαδάκη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαριγώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερη σύλληψη στην περιοχή μας για οφειλές στο δημόσιο. Είχαμε αναφερθεί και στην περίπτωση της κυρίας από το Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά ένας εργολάβος ουσιαστικά στο στόχαστρο του δημοσίου. Βεβαίως, συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Καστοριά από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας ένας άνδρας 51 ετών για οφειλές προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα ο συλληφτής, ως εργολάβος δημοσίων έργων, όφιλε προς το δημόσιο, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, χρέη ύψους 33.000 ευρώ για μη καταβολή ΦΠΑ προς το δημόσιο. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς. Θα πρέπει πάντως να πούμε, Ελένη, για να είμαστε και απόλυτα σωστοί και δίκαιοι, ότι και από πλευράς του κράτους οι οφειλές προς τους εργολάβους, και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά διότι έχεις κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι επίσης πάρα πολλές. Αρκετά εκατομμύρια, τουλάχιστον για τους εργολάβους δημοσίων έργων της Καστοριάς Μαριγώ, οι οφειλές είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Αναλαμβάνουν οι εργολάβοι δημόσια έργα, δεν πληρώνονται, με αποτέλεσμα και αυτοί με τη σειρά τους να αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Ναι, αρκετές φορές βέβαια έχει επισημάνει το πρόβλημα και ο Σύλλογος Πτυχιούχων Αργοληπτών Δημοσίων Έργων της περιοχής μας. Βεβαίως, ένα πρόβλημα το οποίο φαντάζομαι από εδώ και πέρα θα γίνει και ακόμη πιο έντονο. Δεν ξέρω τώρα αν σχετίζεται και όλο αυτό με τη συγκεκριμένη σύλληψη. Πάντως είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι εργολάβοι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να, έχει οφειλές το κράτος απέναντί τους, να χρωστούν και αυτοί το ΦΠΑ στο κράτος, ίσως και γι' αυτό να έχουμε και κάποιες συλλήψεις. Ωραία, Ελένη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Καλό βράδυ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν με την σύλληψη του εργολάβου από την Καστοριά για τις οφειλές προς το δημόσιο. Η δεύτερη στο λωμό μας, η δεύτερη στην περιοχή μας. Η πρώτη ήταν, όπως είπαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλάζοντας τώρα θέμα και κλίμα και πηγαίνοντας στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την σημερινή συνέντευξη σήμερα το πρωί της υποψήφιας βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο της Καστοριάς, της κυρίας Κικής Μιχαηλίδου, στον Αντώνη Παραρά σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, και στο ραδιοφωνικό σταθμό Α947, σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η τιμή του θα είναι από 40 έως 60 λεπτά το λίτρο από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αποχρωματισμός του πετρελαίου. Όχι, όχι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θα εφαρμόσετε 15 Οκτώβρη. Διότι αν μου το πείτε τώρα, ένα λεπτό, αν μου το πείτε τώρα, σας ψηφίσουμε και σας στηρίξουμε και 15 Οκτώβρη καλούμε να βάλουμε ένα 40, πιστέψτε με, 60 τόνους πατάτες δώσαμε πρόσφατα εμείς, κάναμε μια πρωτοβουλία μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα, θα βρούμε 60 και θα σας κυνηγάμε. Να σας πετάμε τις πατάτες, να ξέρετε. Σας το λέω ειλικρινά. Και όποιον βρούμε, στο Σύνταγμα, στη Βουλή, στα σπίτια, εδώ, θα σας κυνηγάμε αν δεν υλοποιήσετε αυτό που λέτε. Σας το λέω ειλικρινά. Πάμε παρακάτω. Πριν προλάβουν οι πολίτες να κυνηγήσουν εμάς, ναι, εμείς θα έχουμε κυνηγήσει την κεντρική εξουσία. Άντε, μπράβο. Για να ακούσω τι τιμή θα βάλουμε. Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους πολίτες, ειδικά για τον νομό μας και τη Βόρεια Ελλάδα που πληρώνει και επιπλέον φόρο στο συνολικό κορβανά με την τιμή του πετρελαίου, είναι δύο. Ναι. Η πρώτη είναι ότι χτυπιέται το λαθρεμπόριο, γιατί επειδή ακριβώς δεν μπορέσαν να χτυπήσουν το λαθρεμπόριο. Μη μου λέτε, κύριε Μιχαηλίδου, λεπτομέρειες. Θέλω να μάθω τι τιμή. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να δώσω την πρόταση ολόκληρη όμως, Αντώνη. Ναι, να ακούσω. Επειδή ακριβώς λένε ότι δεν μπορούν να χτυπήσουν το λαθρεμπόριο, ανεβάζουν την τιμή. Και το δεύτερο που λέμε είναι ο αποχρωματισμός του πετρελαίου, γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να το πληρώνουμε 40 και 50 λεπτά. Το λίτρο. Ο αποχρωματισμός του πετρελαίου. Τι είναι αποχρωματισμός? Δεν είναι δυνατόν, ναι, δεν είναι δυνατόν αυτό που λέγαμε για δύο χρόνια ολόκληρα, ότι η τιμή του πετρελαίου πρέπει να μειωθεί, όταν εμείς βρεθούμε στην εξουσία, να μην το εφαρμόσετε. Και άρα, είναι γεγονός αυτό που λέω, ότι πριν βρει αντιμέτωπους στους πολίτες, θα βρει μέλη τους υποψήφιους και τα στελέχη. Άρα, πού κινούμαστε? Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο είχατε πει κιόλας ότι... Με τον αποχρωματισμό. Ναι, ναι, σε τι τιμή δηλαδή?
Αυτό που έχει εκτιμηθεί τουλάχιστον από τους επιστήμονες μέχρι σήμερα, ναι, είναι ότι πρέπει να κοιμανθεί το αποχρωματισμένο πετρέλαιο στα 40 βαριά μέχρι 60 λεπτά. Περιμένετε, αποχρωματισμένο, ξεχρωματισμένο κτλ. Αυτό που μου λέτε σήμερα, και εγώ θέλω να τα βάζω καθαρά όλα, είναι ότι πετρέλαιο με την Α ή Β διαδικασία που θα επιβάλλετε, αυτό καταλαβαίνω, θα προμηθευτούμε στις 15 Οκτώβρη από 40 μέχρι 60 λεπτά ανά λίτρο. Κατά προσέγγιση. Εντάξει, μπορεί να είναι 62, αυτό τουλάχιστον 54. Είναι η ειδική. Όχι η ειδική, είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με βάση τις προτάσεις που έχουμε από τους αρμόδιους που ασχολούνται με αυτό. Ναι, αλλά περιμένετε, με βάση τις προτάσεις, μη μου κάνετε Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν, μετά δεν τα είχα δει τα ταμεία, δεν υπολόγισα σωστά. Να θυμίσω εδώ που έλεγε η κυρία τώρα Παπογιάννη, θα πάρουμε πετρέλαιο από τον Τζάβεζ. Εντάξει, κυρία Μιχαηλίδου, επειδή σκέφτεστε να φέρετε και τον Αλέξη Τσίπρα στην Καστοριά, από ό,τι ξέρω ή όχι. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το πρόγραμμά του, από ό,τι μας ενημέρωσαν από τα κεντρικά, είναι ότι είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν έρχεται να στηρίξει την διεκδίκηση της έδρας στην Καστοριά, λοιπόν. Εντάξει. Όχι, η διεκδίκηση υπάρχει, αλλά απλά το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι τόσο φορτωμένο που δεν έχει πραγματικά κενό, γιατί εμείς σκεφτόμαστε να δει Καστοριά και Φλόρινα. Ναι, Καστοριά, Φλόρινα. Εντάξει, μπορεί και να μην υπολογίζει, μπορεί να μην υπολογίζει πολύ τις περιοχές μας, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι. Τουλάχιστον όταν μιλάμε μεταξύ μας, μιλάμε ειλικρινά. Γι' αυτό και εγώ ειλικρινά σας μιλάω. Τον άνθρωπο μπορεί να μην τον ενδιαφέρει. Έχει 140 βουλευτές στην Ελλάδα, σου λέει τώρα και να χάσει την Καστοριά και τι έγινε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ωραία. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φορτωμένο. Και η απάντηση που μας δώσετε. Είμαστε πολύ πιο φορτωμένοι με νεύρα, με εξαθλίωση οικονομική και με ανεργία εμείς. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει να μπει στο αεροπλανάκι του, να έρθει μισή ωρίτσα, να δει, να δεσμευτεί για το πετρέλαιο και ας φύγει μετά. Δεν μπορεί να είναι πιο φορτωμένος από εμάς. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσω. Ναι. Θα έρθει όμως στην Καστοριά η Σοφία Σακοράφα τελικά. Η Σοφία Σακοράφα. Η εκδήλωση θα γίνει και θα γίνει με τη Σοφία Σακοράφα. Σοφία Σακοράφα λοιπόν στην Καστοριά. Τώρα, την περιοχή μας επισκέφθηκε το Σάββατο 3 Ιουνίου η υποψήφιος βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Αστέριος Ροντούλης. Η επίσκεψη του αυτή έγινε στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποίησε στη Δυτική Μακεδονία. Δρυμύτατη κριτική σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο υποψήφιος βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Αστέριος Ροντούλης, ο οποίος επισκέφθηκε το Σάββατο την περιοχή μας. Η επίσκεψή του έγινε στο πλαίσιο περιοδίας που πραγματοποίησε στη Δυτική Μακεδονία. Μετά την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι δύο νέες προσωπικότητες έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό στερέωμα της χώρας. Δύο μορφές. Πρόκειται για τον Σαμαρανδρέου και τον Τζιπανδρέου. Και για να γίνω περισσότερο σαφής, ας ασχοληθούμε πρώτα με τον κύριο Τσίπρα ή Τσιπανδρέου, όπως προείπα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται η χώρα. Θεωρεί ότι λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί να τάξει οτιδήποτε προκειμένου να έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καταλάβει σε τι σημείο έχει φτάσει η ελληνική πολιτεία, σε τι σημείο έχει φτάσει η ελληνική κοινωνία. Και δεν έχει καταλάβει γιατί, όπως οι ίδιοι ομολογούν, κατεβάζουν ένα πρόγραμμα, δίθεν πρόγραμμα, στον ελληνικό λαό, το οποίο δεν έχουν καν την ευθυξία να κοστολογήσουν. Είναι ένα κοστολόγητο πρόγραμμα, όπως οι ίδιοι έχουν ομολογήσει. Τρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ με τον κύριο Σαμαρά ή Σαμαρανδρέου, όπως σας είπα. Γιατί πάλι έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Πάλι έχουμε ένα διαρκές θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα επανορθώσω εκείνη την αδικία, θα επανορθώσω την άλλη αδικία. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα χρήματα, κύριε Σαμαρά, να τα κάνετε όλα αυτά, η απάντηση είναι θα χαλαρώσει
η κατάσταση στην Ευρώπη λόγω της εκλογής Ολάντ και άρα από τη χαλάρωση αυτή θα εξευρεθούν χρήματα. Παραπληροφορεί συνειδητά τον ελληνικό λαό. Οι Ευρωπαίοι μας δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα υπεσχημένα, θα πρέπει να τηρηθούν οι υπογραφές που ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έβαλαν. Άρα λοιπόν και εκεί έχουμε ένα μεγάλο θα, χωρίς να μας λένε από πού θα βρεθούν οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τα θα αυτά. Ο κύριος Ροντούλης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την καθιέρωση της ευρωδραχμής. Συνεπώς θα ζητήσουμε μία ανάσα. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι μια χρονική ανάσα. 5 ετών, και σε αυτά τα 5 χρόνια και μετά από αυτά τα 5 χρόνια θα πληρώνουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να γίνουμε διεθνείς μπανταξίδες, θέλουμε μία ανάσα, πενταετή, και βεβαίως τώρα κάποιος θα ρωτήσει πώς θα τα επιτύχετε εσείς αυτά, έχετε ένα σχέδιο εναλλακτικό να προτείνετε στην Ευρώπη για να προχωρήσετε στο σχεδιασμό αυτών. Ναι, έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Το εναλλακτικό αυτό σχέδιο ακούει στον όρο ευρωδραχμή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι οι πόροι θα βρεθούν για να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό εάν προχωρήσουμε στην ευρωδραχμή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν στην Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ας πούμε 2 χρόνια, κάποιος μπορεί να πει 3 χρόνια, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα 2 παράλληλα νομίσματα. Θα υπάρχει το ευρώ το γνωστό μας για τις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας και θα υπάρχει και η ευρωδραχμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνον για τη λειτουργία την εσωτερική, μόνον για τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς. Τι θα αποκτήσουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο? Θα αποκτήσουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Αυτά λοιπόν από την επίσκεψη του Αστέριου Ροντούλη στην Καστοριά. Θα ξεφύγουμε για λίγο από την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο εδώ στην περιοχή μας. Είναι το πρόγραμμα Κοινοφελούς Απασχόληση. Σήμερα λοιπόν ξεκινά και πάλι η υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Μέλιος Παναγιώτης από το Παπαλαζάριο και εκείνη εκεί. Κύριε Μέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξεκινούν λοιπόν και πάλι οι αιτήσεις μετά τη διακοπή που είχαμε κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο μέχρι και την Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Πράγματι, ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις, ή μάλλον συνεχίζονται σήμερα οι αιτήσεις, και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία την Παρασκευή 8 Ιουνίου. Ποιες ώρες μπορεί να προσέρχεται ο κόσμος να κάνει την αίτησή του? Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εργάσιμες ουσιαστικά ώρες. Ναι. Μέχρι και την Παρασκευή έχουν έρθει σήμερα άτομα, η πρώτη μέρα. Σήμερα έγιναν περίπου 200 αιτήσεις. 200, ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος είχε μείνει ουσιαστικά στο παραπέντε πριν υποβάλει την αίτηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ρωτήσω και να πάρω και τη δική σας γνώμη. Γιατί διακόψαμε την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, συνεχίζουμε όμως αυτήν την προεκλογική περίοδο? Κοιτάξτε, αν και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να δώσω μια τέτοιου είδους απάντηση, εκείνο που μπορώ να πω όμως παρόλα αυτά είναι ότι την προηγούμενη προεκλογική περίοδο διέκοψαν γιατί θεώρησαν ότι και αυτές οι προσλήψεις εμπίπτουν στον νόμο σχετικά με την απαγόρευση των προσλήψεων και γενικά των διαδικασιών προσλήψεων mm-hmm. στο δημόσιο. Αυτή τη φορά έκριναν και υπήρξε και σχετική υπουργική απόφαση ότι επειδή πρόκειται για προσλήψεις που θα γίνουν από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, στην ουσία δεν πρόκειται για προσλήψεις στο δημόσιο, άρα δεν εμπίπτουν στον νόμο και μπορούν κανονικά να συνεχίσουν. Ναι. Υπήρξε ουσιαστικά μια διαφορετική εκτίμηση την πρώτη και δεύτερη εκλογική περίοδο, όπου τελικά στην πρώτη περίπτωση οδήγησε στην διακοπή και δυστυχώς στην ταλαιπωρία και στην καθυστέρηση βέβαια ταυτόχρονα της όλης διαδικασίας,
Αν δεν υπήρχε εκείνη η διακοπή, ίσως σήμερα να είχαμε τις καταστάσεις με τα αποτελέσματα και θα προχωρούσαμε στα επόμενα βήματα που ήταν η περίοδος ενστάσεων, η αποδοχή των θέσεων από τους υποψηφίους και στη συνέχεια οι προσλήψεις. Εσείς ποια είναι η εκτίμηση την οποία μπορείτε να κάνετε για το πότε θα τα έχουμε όλα αυτά? Δηλαδή την Παρασκευή τελειώνει η υποβολή των αιτήσεων. Πόσο διάστημα εκτιμάτε ότι θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στο σημείο τα 411 άτομα να ξεκινήσουν τη δουλειά τους? Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Από την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα πρέπει μέσα σε περίπου έναν μήνα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των φακέλων, καταχώρησης των στοιχείων των υποψηφίων στο σχετικό πρόγραμμα και στη συνέχεια στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Από εκεί και μετά θα πρέπει προφανώς να υπάρξει μία περίοδος ενστάσεων, mm-hmm. που οι υποψήφοι μπορούν να κάνουν τις ενστάσεις τους. Μια διαδικασία πάλι στη συνέχεια όπου θα πρέπει να κληθούν αυτοί που τελικά έχουν καταταχθεί στις πρώτες θέσεις για να αποδεχθούν τις θέσεις και αν όχι να αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες και στη συνέχεια να φτάσουμε στην πρόσληψή τους. Τώρα, αν θα έπρεπε όλα αυτά να τα προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, η δική μου εκτίμηση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι απόλυτο, λέει ότι περίπου στο τέλος Ιουλίου μπορούμε να έχουμε ίσως πλέον τις προσλήψεις. Δύο μήνες ουσιαστικά θα χρειαστεί να περιμένουμε για όλα αυτά τα διαδικαστικά. Ναι. Τα οποία ίσως και να μπορούσαμε βεβαίως να τα έχουμε λίγο νωρίτερα, εάν υπήρχε αυτή η διαφορετική εκτίμηση, όπως είπατε εσείς, κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Συνολικά, πόσες αιτήσεις έχουμε μέχρι σήμερα, με τις 200 τις σημερινές και αυτές που είχαν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει πλέον στις 900 αιτήσεις. 900 αιτήσεις. Ναι. Φαντάζομαι, γιατί οι πρώτοι υπολογισμοί είχαν μιλήσει για 2-3 χιλιάδες περίπου κόσμου που θα προέβαινε στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Πράγματι, προβλέψεις ήταν φυσικά, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το πόσοι ενδιαφέρονται ή θα ενδιαφερθούν για αυτές τις θέσεις. Σήμερα έχουμε, όπως είπα και λίγο πριν, 900 αιτήσεις. Υπολείπονται ακόμα 3 ημέρες. Εντάξει, τώρα αν πάλι κάνουμε ίσως το λάθος να κάνουμε προβλέψεις, ίσως οδηγηθούμε πάλι σε λάθος αποτέλεσμα, αλλά φαντάζομαι ότι και τις επόμενες ημέρες, τις υπόλοιπες 3 ημέρες, θα συνεχίσει να είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων. Θα δούμε όμως, δεν απομένουν πολύ λίγες μέρες για να δούμε τελικά πόσες είναι οι αιτήσεις και άρα ποια θα είναι, ας πούμε, η αναλογία των υποψηφίων με τις θέσεις. Αυτές οι 411 θέσεις. Θα είναι απλά και ένα καλό μέτρο σύγκρισης για να δούμε τελικά τα ποσοστά της ανεργίας στην περιοχή μας και την δραματική κατάσταση που επικρατεί για αρκετούς μήνες. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν κάποιοι αποθαρρυνθούν λόγω και των κριτηρίων που τίθενται, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται. Αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να κάνουν την ίδια διαδικασία, έτσι δεν είναι? Όσοι είχαν κάνει τις αιτήσεις τους μέχρι και στις 24 Απριλίου, οπότε ήταν και η τελευταία μέρα που έγιναν δεκτές οι αιτήσεις, δεν χρειάζεται προφανώς να ξανακάνουν τις αιτήσεις τους, mm-hmm. ισχύουν εκείνες. Οι υπόλοιποι κάνουν πλέον κανονικά τις αιτήσεις τους. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω, γιατί σήμερα τουλάχιστον το έχω διαπιστώσει σε αρκετές περιπτώσεις, mm-hmm. είναι ότι θα πρέπει, επειδή πολλοί από αυτούς είχαν ετοιμάσει τα δικαιολογητικά τους από εκείνη την περίοδο, ναι. θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά την κάρτα ανεργίας. Πάρα πολλοί υποψήφοι ήρθαν σήμερα στο ΚΕΚ έχοντας φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας όπως την είχαν βγάλει τον Απρίλιο. Mm-hmm. Από τότε όμως μέχρι σήμερα για πολλούς από αυτούς η κάρτα ανεργίας είχε λήξει. Και ενδεχομένως πήγανε και την θεώρησαν ξανά στον ΟΑΕΘ. Δεν σκέφτηκαν όμως ότι θα έπρεπε να βγάλουν εκ νέου φωτοτυπία την κάρτα ανεργίας με την καινούρια θεώρησή της, γιατί μόνο τότε θα μπορούν να αποδείξουν ότι σήμερα που κάνουν την αίτηση συνεχίζουν να είναι άνεργοι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το διαπιστώσαμε αρκετές φορές σήμερα, άρα
θα πρέπει να το προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Επαναλαμβάνω, η καλύτερη λύση για όλους αυτούς που είχαν ετοιμάσει τα δικαιολογητικά τους από τότε είναι έτσι κι αλλιώς να βγάλουν εκ νέου φωτοτυπία, να επικυρώσουν ένα αντίγραφο της κάρτας ανεργίας και να το υποβάλουν. Σημερινό ουσιαστικά, αυτών των ημέρων ένα φωτοαντίγραφο. Για να αποφύγουν κάθε κίνδυνο να μην είναι σε η φωτοτυπία που θα παραδώσουν, ενδεχομένως να μην είναι σε ισχύ, να φαίνεται ότι δεν έχουν κάρτα σε ισχύ. Οπότε αποκλείονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις των ανθρώπων που υπέβαλαν τα χαρτιά τους με φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας που είχε η ημερομηνία του Απριλίου? Για αυτούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί θα υπολογιστεί η κατάσταση ανεργίας τους κατά την ημερομηνία που υπέβαλαν την αίτησή τους. Ναι, αλλά για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είχε 11 μήνες ανεργίας τον Απρίλιο, πλέον θα είναι πάνω από ένα χρόνο, πάνω από το 12μήνο, άρα θα παίρνει περισσότερα μόρια. Στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι καλό και φρόνιμο από τη δική του την πλευρά να έρθει και να υποβάλει εκ νέου τα χαρτιά του? Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεται, δηλαδή στην περίπτωση που ουσιαστικά ο άνεργος γίνεται μακροχρόνια άνεργος... Μπαίνει στην κατηγορία που παίρνει αρκετά μόρια. Παίρνει περισσότερα μόρια σε σχέση με έναν άνεργο ο οποίος δεν έχει πάνω από 12 μήνες ανεργία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για όσους ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έρθουν στο ΚΕΚ, στο διάστημα αυτό που απομένει, να ζητήσουν τον φάκελό τους πίσω, να αποσύρουν ουσιαστικά την αίτησή τους εκείνη την πρώτη και να υποβάλουν μια καινούρια αίτηση ξανά με όλα τα δικαιολογητικά και με την κάρτα ανεργίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι πλέον μακροχρόνια άνεργοι, οπότε να επωφεληθούν από αυτά τα 5 μόρια παραπάνω που θα πάρουν λόγω του ότι είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτό καλό είναι λοιπόν να το κάνουν μόνο εκείνοι οι οποίοι με το διάστημα που μεσολάβησε ουσιαστικά μπαίνουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή άνεργοι πάνω από 12 μήνες. Κάποιος ο οποίος είχε ανεργία για 5 μήνες και τώρα θα πάει στους 6, στους 7 μήνες, δεν χρειάζεται να το κάνει, δεν έχει καμιά διαφορά σημαντική στα μόρια. Δεν έχει καμία διαφορά. Θα είναι μία ταλαιπωρία χωρίς λόγο για αυτόν. Και μεγαλύτερο πρόβλημα θα υπάρχει και σε εμάς, γιατί θα πρέπει εκτός από τους υποψήφιους που έρχονται και καταθέτουν τώρα τις αιτήσεις τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκ νέου και όλους τους υπόλοιπους. Άρα αυτό που συζητάμε είναι για εκείνους οι οποίοι τότε ήταν κάτω από τους 12 μήνες, σήμερα όμως μετά από περίπου 1-1,5 μήνα έχουν περάσει πάνω από τους 12 μήνες συνεχόμενους ανεργίες, άρα είναι μακροχρόνια άνεργοι. Άρα έχουν μεγαλύτερη μοριοδότηση. Μόνο για αυτές τις περιπτώσεις θα άξιζε τον κόπο να έρθει κάποιος και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Στην οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν δώρον άδωρο. Ουσιαστικά δεν θα είχαν να κερδίσουν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, ωραία. Θα περιμένουμε επομένως μέχρι και την Παρασκευή, 9 το πρωί με 2 βεβαίως το μεσημέρι, όπως είπατε, στο Παπαλαζάριο ΚΕΚ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν τις αιτήσεις. Ναι, σωστά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέλιο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Αυτά λοιπόν, 200 άτομα ουσιαστικά σήμερα, πρώτη ημέρα που ξεκίνησε και πάλι η διαδικασία, υπέβαλαν τις αιτήσεις τους. Φαντάζομαι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά πολύ μέχρι και την Παρασκευή, για να ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι διαδικασίες, να πάμε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και της γραφειοκρατίας βεβαίως, που είναι αναπόφευκτη, και αν είναι σωστή και η εκτίμηση του κυρίου Μέλιου, ίσως μέχρι τέλη Ιουλίου τα 411 άτομα από την περιοχή μας, από το νομό μας, να μπορέσουν να απασχοληθούν στις θέσεις ήδη που έχουν προκηρυχθεί. Οτιδήποτε νεότερο βεβαίως προκύψει, εδώ θα είμαστε για να το μεταδώσουμε και να σας ενημερώσουμε. Αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, να υποδεχτούμε στο στούντιο του δελτίου μας τον κύριο Γιώργο Μαντζούρα, υποψήφιο βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τον νομό της Καστοριάς. Τον βλέπουμε κιόλας. Κύριε Μαντζούρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Να διορθώσω λιγάκι. Δεν είμαι σε αυτές τις εκλογές τώρα υποψήφιος βουλευτής. Πολιτευτής επομένως. Πλέον υποψήφιος βουλευτής είναι μόνο επικεφαλής της λίστας. Όχι, έχει συμπληρωθεί και η δική μου θέση.
Εγώ αποχώρησα μονάχα από υποψήφιος, ναι, για πολύ συγκεκριμένους πρακτικούς λόγους που αφορούν την υπηρεσία μου. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και κάποια προσωπικά θέματα. Άρα οι υποψήφοι βουλευτές των προηγούμενων εκλογών είναι πλέον μόνο πολιτευτές, δεν έχουν τον τίτλο του υποψήφιου βουλευτή. Ουσιαστικά ναι. Ωραία. Αλλά παραμένουμε όλοι στον αγώνα. Πώς τον βλέπετε τον αγώνα αυτό να προδιαγράφεται αυτό το χρονικό διάστημα? Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, ένας διπολισμός, και ήταν επόμενο αυτό, ο οποίος συμπιέζει αρκετά τα υπόλοιπα κόμματα, όμως βλέπω ότι ήδη η τάση αυτή που υπήρχε το πρώτο διάστημα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και να λειτουργεί διαφορετικά, καθώς είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι είναι μια παγίδα ο διπολισμός αυτός και ότι θα πρέπει κανείς να στηρίζει τα κόμματα εκείνα τα οποία πιστεύει ότι έχουν τις θέσεις που τον εκφράζουν και μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστικοί παράγοντες σε μια διαβούλευση για την δημιουργία κυβέρνησης αμέσως μετά τις εκλογές. Εύκολα, δύσκολα τα πράγματα για τους ανεξάρτητους Έλληνες? Οι δημοσκοπήσεις, οι πιο πρόσφατες τουλάχιστον, δείχνουν μια κάποια πτώση στα ποσοστά. Είναι κάτι το οποίο... Ναι, όπως σας είπα, αυτό έχει να κάνει με το διπολισμό που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές. Αλλά όπως σας είπα, βλέπω έξω στην κοινωνία ότι έχει αρχίσει ήδη αντίστροφη πορεία όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, καθώς συνειδητοποιούν όλοι ότι η παγίδευση σε αυτό το διπολισμό δεν έχει νόημα. Επομένως, θα αλλάξουν ουσιαστικά τα ποσοστά αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, ακούγοντας σήμερα τον Πάνο Καμένο στη δήλωση που έκανε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, κατέληξε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταγγείλουν το μνημόνιο και θα διώξουν από την χώρα μας την Τρόικα. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που σήμερα βλέπουμε με εξαιρετικά δραματική κατάσταση, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, με τον ΕΟΠΗ που αδυνατεί να πληρώσει τους φαρμακοποιούς τις οφειλές ήδη από το 2011. Ξέρουμε ότι η δόση που λάβαμε η τελευταία ήταν μειωμένη κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βιώνουν άνθρωποι ασφαλισμένοι που έχουν γίνει ανασφάλιστοι να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους και να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πόσο εύκολο είναι τελικά να καταγγείλουμε εμείς ως χώρα το μνημόνιο, η επόμενη κυβέρνηση, και βεβαίως να διώξουμε και την Τρόικα από την περιοχή μας, από την χώρα μας? Στη θέση που έχει βρεθεί η Ελλάδα το διάστημα αυτό, τίποτα δεν είναι εύκολο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως, στην ερώτησή σας, πρέπει να πούμε ότι κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι αδύνατο ή είναι καταστροφικό ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγγείλουμε το μνημόνιο. Δεν είναι έτσι. Όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρεται και σε ό,τι αφορά τα φάρμακα είναι προβλήματα που είναι απόρρια του μνημονίου, της πολιτικής του μνημονίου, η οποία έχει στραγγαλίσει τα πάντα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κάποια οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου του έτους. Και έχει σημασία να δούμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα στο τετράμινο είναι 18 εκατομμύρια. Με όλα αυτά τα μέτρα, τα φορομπηχτικά, με όλη τη λιτότητα που μας έχει διαλύσει, έχει προκύψει και κάτι καλό. Ο προϋπολογισμός μας είναι σε σημείο κοντά στο να ισοσκελιστεί τα έσοδα με τα έξοδα. Είναι αυτό που λέει και ο Πάνος Καμένος, ότι μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα, τα έξοδα για μισθούς, για συντάξεις και όλα τα άλλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με βάση τα έσοδα του κράτους. Αλλά ακόμη και αν έχουμε στο τέλος του έτους κάποιο μικρό πρωτογενές έλλειμμα, αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να καλυφθεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Οπότε το να καταγγείλουμε το μνημόνιο και να ξεφύγουμε από αυτό το στραγγαλισμό και την εξαθλίωση των Ελλήνων, νομίζω ότι είναι η μόνη λύση που μας δίνεται. Καταγγέλλοντας το μνημόνιο όμως δεν θα παίρνουμε τα χρήματα τώρα. Τα χρήματα αυτά που παίρνουμε, καλά κάνετε και ρωτάτε και επιμένετε, γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Τα χρήματα αυτά που παίρνουμε από τη Δανειακή Σύμβαση πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στην αποπληρωμή των ντόκων και των χρεολυσίων, στην εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι μας τα δίνουν με το ένα χέρι και τα παίρνουν πίσω με το άλλο χέρι. Ήδη μας έχουν επιβάλει στο έτος αυτό που διανύουμε να έχουμε ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό μας και από το επόμενο έτος να αρχίσουμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα
του προϋπολογισμού ώστε να εξοφλούμε μεγαλύτερο μέρος των χρεών. Εξού και τα μέτρα που ζητάνε να πάρθουν από τον Ιούνιο που ζητούσαν για 7,5 δισεκατομμύρια μέσα στην επόμενη διετία, προκειμένου να έχουμε και πλεονάσματα. Εάν είναι όμως έτσι, γιατί δεν έχουμε σήμερα χρήματα να πληρώσει ο ΕΠΗ τους φαρμακοποιούς, τα φαρμακεία για να μπορεί ο κόσμος να πάρει τα φάρμακα, γιατί ακούμε για τα μία άδεια ουσιαστικά με το ΙΚΑ για παράδειγμα να ψάχνει χρήματα για να καταβάλει τις συντάξεις. Γιατί καταφέραμε με το PCI, με τη Δανειακή Σύμβαση και το κούρεμα να κουρέψουμε τους εαυτούς μας. Από τα 100 δισεκατομμύρια περίπου του κουρέματος, πάνω από τα μισά κουρέψαμε τις δικές μας τράπεζες, για τις οποίες τώρα ξαναδανειζόμαστε για να αναπληρώσουμε αυτά τα χρήματα που κουρέψαμε, και κουρέψαμε τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Κουρέψαμε τον εαυτό μας με αποτέλεσμα να έχουμε ανοίξει τρύπες από εδώ και από εκεί που πρέπει να καλύπτονται ξαφνικά. Αυτό έχει δημιουργήσει πράγματι σοβαρά προβλήματα στην τήρηση του προϋπολογισμού. Δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν εκλείψει ουσιαστικά εάν τελικά οι πολιτικοί αρχηγοί επέρχονταν σε μια συμφωνία στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, ήμασταν νομίζω ήδη σε ένα τεντωμένο σκηνή και αυτή τη στιγμή το τραβάμε ακόμη περισσότερο να δούμε μέχρι πού είναι η αντοχή. Μπορούμε να αντέξουμε μέχρι τις 17 Ιούνιου, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το σημείο που βρέθηκε δυστυχώς η χώρα μας, και οι ευθύνες εδώ είναι και διαχρονικές, σε βάθος τουλάχιστον 30 ετίας, είναι και πιο κοντινές οι ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου και του τότε υπουργού του Παπακοσταντίνου που μας οδήγησαν σε αυτή τη μέγενη του μνημονίου. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε σε μια τέτοια κατάσταση δυστυχώς, όπου τίποτα δεν είναι εύκολο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Και ας μην περιμένουμε από κάποια κόμματα, όπως είναι το δικό μας, να δεχθούν να συμπράξουν σε μια κυβέρνηση η οποία θα εξυπηρετεί το μνημόνιο και θα κινείται βάσει του μνημονίου. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Με την καταγγελία του μνημονίου όμως μπορεί έστω και δύσκολα να σταθεί η χώρα χωρίς να χρειαστεί οι πολίτες να πληρώσουν ακόμη παραπάνω, μη αντέχοντας ουσιαστικά με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Ασφαλώς και μπορεί, γι' αυτό και σας είπα πριν για το προϋπολογισμό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να είναι ισοσκελισμένος, το πρωτογενές έλλειμμα είναι ελάχιστο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν τρόποι το πρωτογενές έλλειμμα, όποιο και αν είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, το οποίο θα είναι μικρό, θα είναι της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, των 2 δισεκατομμυρίων, μπορεί να καλυφθεί με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσα να σας πω τουλάχιστον 2 αυτή τη στιγμή τρόπους. Ο ένας από αυτούς ήδη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Είναι τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία βγαίνουν με τρίμηνη ή εξάμηνη διάρκεια και τα οποία αγοράζουν οι δικές μας τράπεζες. Υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτηθεί ένα μικρό πρωτογενές έλλειμμα. Συνεπώς μπορούμε να καταγγείλουμε το μνημόνιο και να σταθούμε στα πόδια μας. Συνεπάγεται αυτό έξοδο της χώρας από το ευρώ? Ή αν θέλετε διαφορετικά, με μια τέτοια στάση, πόσο εφικτή ή πόσο κοντά είναι η έξοδος της χώρας μας από την ευρωζώνη? Ο πιο σίγουρος δρόμος εξόδου της χώρας μας από το ευρώ είναι η συνέχιση στην πολιτική του μνημονίου. Μια λιτότητα η οποία διαλύει τα πάντα. Μια λιτότητα η οποία αποκλείει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα λιτότητας που μας έχουν επιβληθεί προκαλούν ύφεση στην οικονομία. Σωστά. Πώς μπορείς με μέτρα που προκαλούν ύφεση να έχεις ανάπτυξη? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν κάναμε ένα βήμα μπροστά προς την ανάπτυξη, όπως λέτε. Τα 2,5 χρόνια, όσο και αν είναι. Με μέτρα ύφεσης δεν μπορείς να κάνεις βήματα στην ανάπτυξη. Δεν γίνεται. Όσο υπάρχει το μνημόνιο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Απλά εγώ αυτό το οποίο ρωτάω είναι, καταγγέλλοντας το μνημόνιο, πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στο να βρεθεί εκτός ευρωζώνης, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι ένας εκβιασμός που τον εμφανίζουν από το πουθενά τα δύο το μεγάλα κόμματα. Το ρωτάω γιατί, όπως τα έχετε δει και εσείς σήμερα ουσιαστικά για τις τελευταίες ημέρες, παίζεται ένα ευρωπαϊκό στοίχημα για το πότε τελικά η Ελλάδα θα βγει εκτός ευρωζώνης. Αναπόφευκτα, ακούγοντας το κάποιος Έλληνας πολίτης, ο οποίος δεν είναι υπέρ της επιστροφής στη δραχμή, είναι λογικό και φυσιολογικό. Δυστυχώς, ο κάθε Έλληνας πολίτης τρομοκρατείται, όπως λέτε. Υφίσταται μια κατατρομοκράτηση, όπως είπατε, με την προπαγάνδα που γίνεται κυρίως από τα δύο κόμματα και από κάποια μέσα ενημέρωση που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, ελληνικά και ξένα. Αλλά υπάρχουν οίκοι αξιολόγηση σοβαροί του εξωτερικού, όπως η Fitch,
η οποία λέει απίθανο το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Το θεωρεί απίθανο. Επίσης ο επικεφαλής της Fitch λέει ότι η σπουδή ορισμένων υπερχρεωμένων χωρών της Ευρώπης, όπως εμείς, να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες τους, δηλαδή λιτότητα, επιδείνωσε τα δημοσιονομικά τους προβλήματα. Κατά τη Fitch είναι απίθανο το ενδεχόμενο. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ναι, κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι η Credit είναι Suisse επίσης δίνει μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και μάλιστα λέει ότι το κόστος για όλη την Ευρώπη από ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο και το έμεσο κόστος θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Θα σας βάλω και εγώ στον αντίποδο όμως την Κίνα, γνωστή αγγλική ίδιο, τράπεζα. Κίνα. Ελάχιστη πιθανότητα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Γνωστή έτσι. Αγγλική τράπεζα, κύριε Ματζούρα, σήμερα, να δεν κάνει λόγο διαφήμιση να αναφέρουμε και το όνομά της, η οποία έβαλε τους τεχνικούς της να ελέγξουν εάν τα ATM της τράπεζας αυτής σε όλα τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν δραχμή. Πολύ καλά έκανε και εγώ αν ήμουν στη θέση οποιασδήποτε τράπεζας και υπήρχε έστω και μια μικρή πιθανότητα να βγει μια χώρα από την Ευρωζώνη, νομίζω ότι θα έλεγχα τα μηχανήματά μου και όλη τη δομή της τράπεζάς μου αν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το ενδεχόμενο όσο μικρό και αν είναι. Mm-hmm. Σωστά. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι σκέψεις περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ δεν προέκυψαν τώρα μετά από αυτές τις εκλογές. Υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό ως μία πιθανότητα. Επίσης να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι μπορεί πριν από την Ελλάδα να είναι κάποια άλλη χώρα που θα φύγει από το ευρώ. Αυτή τη στιγμή τρέμει στη θέμελα η Ισπανία. Ναι. Οι πιθανότητες να φύγει κάποια χώρα από το ευρώ, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι η ίδια Γερμανία στο τέλος για δικούς της λόγους, υπάρχουν. Το θέμα είναι σε τέτοιο βαθμό και προέκυψαν τώρα μετά από αυτές τις εκλογές όπως θέλουν να μας πείσουν που πρέπει να τρομοκρατηθούμε και παίζεται το παιχνίδι αυτό για το ευρώ από τις εκλογές ελληνικές. Αυτό είναι μια προπαγάνδα και μια κατατρομοκράτηση και εκβιασμός των Ελλήνων πολιτών. Πόσο εύκολο είναι μέσα από αυτό όμως ο κόσμος να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποια είναι τελικά η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα όσο ενημερώνεται από τα βασικά μέσα ενημέρωσης. Τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προπαγανδίζουν. Αν δεν έχει ενημέρωση από το ίντερνετ και από ανεξάρτητες άλλες πηγές, δεν μπορεί. Να σας δείξω κάτι άλλο. Να πούμε για τον Τσάρλς Νταλάρα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος των τραπεζών, που λέει ότι θα αποσταθεροποιηθεί παγκόσμια οικονομία στην περίπτωση που βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και επειδή εγώ κρατάω. Έχω αυτό το συνήθειο να κρατάω κατά καιρούς κάποια δημοσιεύματα. Πάμε σε λίγο πιο ανύποπτο χρόνο, κοντινό όμως, είναι το Μάρτιο. Μας πέρασε. Μέρκελ, η έξοδος της Ελλάδας θα ήταν καταστροφή. Και λέει, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη θα δημιουργούσε αξεπέραστα προβλήματα. Η δημιουργία του ευρώ δεν ήταν μόνο μια νομισματική απόφαση, αλλά βαθιά πολιτική κίνηση και θα ήταν καταστροφικό για όλη την Ευρωζώνη αν δείχναμε την πόρτα εξόδου σε μια χώρα μέλος. Αυτό αποκλείεται, θα ήταν ολέθριο. Το είπε στο BBC η κυρία Μέρκελ, που είναι τώρα μας μοναδικό, λένε άλλα πράγματα. Είναι η μοναδική δήλωση που έχετε ακούσει από πλευράς της κυρίας Μέρκελ. Νομίζω ότι κατά καιρούς τη δήλωσή της την έχει αλλάξει, ανάλογα με το τι αποτελέσματα θα φέρει. Το διάβασα αυτό, γιατί όπως σας είπα, είναι σε ανύποπτο χρόνο, είναι πολύ πριν προκηρυχθούν οι ελληνικές εκλογές, αλλά σε κοντινό χρόνο. Δεν άλλαξε δραματικά κάτι από τότε, έτσι. Άλλο αν τώρα βγαίνει ο Σόιμπλε ή η ίδια η Μέρκελ και μας εκβιάζουν και αυτοί παίζοντας το ίδιο αυτό παιχνίδι προπαγάνδας και εκβιασμού για να περάσουν τη στήριξη στο μνημόνιο. Άρα ο κόσμος τι θα πρέπει να έχει στο μυαλό του για να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές? Ο κόσμος θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι έχει δύναμη, ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και ότι αυτά τα φαινόμενα εκβιασμού από ξένους όπως η Γερμανία, από το Σόιμπλε και από τη Μέρκελ που απειλούν όπως απειλούσαν οι Ναζί στην κατοχή δεν πρέπει να περάσουν. Και δεν πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι της Μέρκελ στην Ελλάδα που τους έχει στο χέρι δυστυχώς και δεν μπορούν να διαπραγματευτούν γιατί η λίστα της Siemens με όλες τις μίζες που έχουν πάρει οι Έλληνες πολιτικοί των δύο μεγάλων κομμάτων
υπάρχουν στα χέρια της Γερμανίας. Mm-hmm. Οπότε ό,τι τους πει η Μέρκελ θα χτυπήσουν προσοχή και θα κάνουν αυτό που θα τους πει η Μέρκελ για να μην βρεθούν στη φυλακή μαζί με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούσατε και για να το κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσω ένα τελευταίο ερώτημα. Είχαμε μια δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Α και τον Αντώνη Παραρά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το οποίο ακούσαμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει από 40 έως 60 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς το βλέπετε και τι είναι αυτό βεβαίως που οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε για ένα τόσο σημαντικό για την περιοχή μας θέμα. Αν θέλαμε να μπούμε σε έναν διαγωνισμό τιμών θα μπορούσα και εγώ να σας πω, εμείς θα το δώσουμε 30 ευρώ, 30 λεπτά το λίτρο. Άλλωστε αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνουμε, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Το θεωρείτε ψηφοθυρικό αυτόν τον αριθμό που υπόθηκε? Καλά είναι να μην λέμε αυθαίρετους αριθμούς. Η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης, ώστε να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο που γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά με παράλληλη μεγάλη μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή που πληρώνουμε στα καύσιμα, είτε κίνησης είτε θέρμανσης, είναι κρατικός φόρος. Θα πρέπει να μειωθεί αυτός ο φόρος σε όσο μεγαλύτερο βαθμό μπορούμε. Άλλωστε, αποδείχθηκε τελικά ότι η αύξηση του φόρου στα καύσιμα δεν έφερε αύξηση στα κρατικά έσοδα. Γιατί έπεσε σε τέτοιο βαθμό η κατανάλωση των καυσίμων, που ακόμα και οι φόροι του κράτους μειωθήκανε. Συνεπώς, δεν έχει κανένα νόημα ο υψηλός φόρος. Θα πρέπει να μειωθεί όσο περισσότερο μπορούμε. Επίσης, υπάρχει σκέψη στους ανεξάρτητους Έλληνες να υπάρξει και ένας γεωγραφικός διαχωρισμός στη χώρα με διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση σε ζώνες με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι καλό νομίζω και ο κόσμος της Καστοριάς ιδιαίτερα να γνωρίζει τη θέση, τη συγκεκριμένη και σαφή θέση του κάθε κόμματος απέναντι στο πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Άλλωστε και ο Οκτώβριος δεν νομίζω ότι είναι μακριά. Το σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θέλουμε τη μείωση, δραστική μείωση στο φόρο κατανάλωση των καυσίμων. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Ήταν λοιπόν ο πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Γιώργος Μαντζούρας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Είσαι κτηνοτρόφος, σε ενδιαφέρει? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί την πλέον αξιόπιστη βιομηχανία ζωοτροφών. Οι επιστημονικές πολυετής έρευνες βοηθούν στην παραγωγή σιτηρεσίων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζώων της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή και άριστη υγεία των ζώων. Οι ζωοτροφές μας παράγονται από πρώτες ύλες της περιοχής μας χωρίς επιβαρυντικές ουσίες για την υγεία των ζώων αλλά και την υγιεινή των παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται και με HASP. Μην ξεχνάτε, στη βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης μπορούμε και παράγουμε εξειδικευμένο σιτηρέσιο που επιθυμεί ο παραγωγός για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων και αναγκών κάθε ποιμνίου ξεχωριστά, με την επιμέλεια ειδικού ζωοτέχνη. Οι τιμές μας και οι ευκολίες πληρωμής δεν ανταγωνίζονται. Διακανονισμοί με ΟΣΔΕ ή έναντι αξίας γάλακτος και ΦΠΑ στις δύσκολες εποχές που διανύουμε σας λύνουν τα χέρια. Μεταφέρουμε τις ζωοτροφές με δικά μας μεταφορικά μέσα στο χώρο διανομής και παρακολουθούμε άμεσα και έγκαιρα το ποιμνιό σας με εξειδικευμένο επιστημονικό
ελληνικό προσωπικό. Βιομηχανία ζωοτροφών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς. Είσαι κτηνοτρόφος, σου λύνει τα χέρια. Πρώτο Smile Student Festival. Πρώτο Smile Student Festival. Σάββατο, 9 Ιουνίου, στο ΤΕΙ Καστοριάς. Συμμετέχουν Playlife, Σκισμένα Jeans, Τρεις Λαλούν, 10 Days Out, Milfers, Bailsa, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και κορίτσια ο Πάνος Μουζουράκης. Πρώτος Smile Student Festival. Γιατί η μουσική φέρνει χαμόγελα. Διοργάνωση παραγωγής Closart Activities. Επιμέλεια παραγωγής Smile People. Οι πόρτες ανοίγουν στις 3. Χορηγή Γερμανός Καταστήματα Καστοριάς, Roma Pizza, Amstel. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, AlphaTherm. Εδώ και 4 δεκαετίες, η AlphaTherm συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της AlphaTherm εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης, εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. AlphaTherm, αδελφή Χατζηβασιλείου. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Βλέπουμε και τον Αντώνη Παραρά, ο οποίος ετοιμάζεται βεβαίως για τη συνέχεια. Μετά έτοιμοι το είμαστε, νομίζω. Δελτίο. Θα τα δούμε όλα αυτά και ποιους έχεις προσκεκλημένους σήμερα ζωντανά στο δίκτυο 1. Καλησπέρα βεβαίως. Καλό βράδυ. 9 προεκλογικά βράδια μείναν, έτσι. 4 αυτή την εβδομάδα και άλλα 5 την επόμενη. Ελπίζω να βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε άκρη. Να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό το οποίο λέω, Μαριγό, καλησπέρα έτσι μετά του Αγίου Πνεύματος και το τριήμερο που ξεκουραστήκαμε ενδεχομένως όλοι. Να πούμε ότι τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικής ειδησιογραφίας θα είμαστε εδώ παρόντες, να τα κουβεντιάσουμε, να τα αναλύσουμε, να διεισδύσουμε, να ελέγξουμε
να μπορέσουμε να αποκομίσουμε αρκετά πράγματα, διότι πολλές φορές νομίζω δια του αραβόνος την κάνουν οι υποψήφοι και θέλουν να μην μιλάμε για όλα αυτά. Κάθε βράδυ θα τους έχουμε, θα φωνάζουμε, θα συζητάμε. Το πρωί στον Α, το βράδυ εδώ, μέσα από τον ΑΦΜ. Έχουμε και εκπλήξεις. Έτσι, διάφορα πράγματα σε επίπεδο ερωτημάτων για τους υποψήφιους. Τώρα, αίσθηση ιδιαίτερη νομίζω έκαναν οι δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ό,τι έχει να κάνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούσαμε βεβαίως τα πολύ ωραία ποσά, θα έλεγα, τις πολύ ωραίες τιμές, από 40 έως 60 λεπτά το λίτρο. Ναι. Πολύ ωραίες βέβαια στο να τις ακούμε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στο να τις πραγματοποιήσουμε. Κοιτάξτε, γίνεται. Καταρχήν έχουμε μια δήλωση που είναι επίσημη πια τοποθέτηση από την υποψήφια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Σε λίγο θα είναι κοντά μας εδώ και υποψήφιος βουλευτής, που είναι και ο πρώτος, δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα ή δεύτερο, αυτός θα βρίσκεται και στην Βουλή. Θα τα πούμε. Αυτά είναι επίσημη θέση πια. Δηλαδή, ρώτησα σήμερα και θα ρωτήσουμε ευθέως όλες αυτές τις μέρες τους υποψήφιους, Μαριγώ, τι λένε για την τιμή του πετρελαίου. Θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα, μετά από την ακρίβεια, την ανεργία, τα οικονομικά, τα φορολογικά θέματα, η τιμή του πετρελαίου. Και το λέω μετά, νομίζω μαζί πάνε όλα αυτά. Και τα φάρμακα. Βλέπετε, είναι 5 διαφορετικά πράγματα, όπου όλα τα έχουμε βιώσει πια σε αυτή τη χώρα. Η επίσημη θέση που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την κυρία Μιχαηλίδου επίσημα στο νομό Καστοριάς είναι ότι με Τσίπρα πρωθυπουργό, με ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στην κυβέρνηση, 15 Οκτώβρη θα βάλουμε πετρέλαιο από 40 μέχρι 60 λεπτά ανά λίτρο. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη προεκλογική αναφορά, δέσμευση, υπόσχεση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τα αντίστοιχα λεφτά υπάρχουν, επανίδρυση ελληνικού κράτους, Ολυμπιακοί αγώνες, όχι ένα του είδους συνδικάτο. Γυρίσα και στη δεκαετία του 80 εγώ. Λοιπόν, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποια συνθήματα απλώς και μόνο για να ακούγονται ωραία. Ναι, αντιλαμβάνεσαι όμως ότι ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται για τη χρήση τακτικών που έχει χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι και το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ακούμε, εάν τελικά δεν μπορεί να γίνει πράξη. Γιατί είπαμε, μακάρι να μιλούσαμε για αυτές τις τιμές, 40, 50, 60 λεπτά, το θέμα είναι πόσο εύκολα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ας το αποδείξουν οι ίδιοι. Η κυρία Μιχαηλίδου σήμερα, μιλώντας το πρωί στον Α, που έδωσε και αυτή την είδηση βόμβα, σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν, είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον αποχρωματισμό του πετρελαίου και από διάφορες διαδικασίες, οι οποίες δεν μας αφορούν. Προσέξτε, εάν σήμερα υπάρχει κόμμα το οποίο δηλώνει, κόμμα προσέξτε, που είναι εν δυνάμει μια κυβέρνηση, είναι Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα δύο κόμματα που εμφανίζονται και πρώτα στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εάν πρώτα στις δημοσκοπήσεις μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί το τελευταίο δεκαπενθήμερο απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται στοιχεία για τα κόμματα. Εάν λοιπόν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο κόμμα λέει ότι μπορούμε να έχουμε μια τέτοια τιμή, εμείς το ακούμε. Οφείλουν οι ίδιοι, εάν θα είναι η κυβέρνηση, και αυτό που είπα στην κυρία Μιχαηλίδου σήμερα, αστειευόμενος αλλά και το εννοώ κιόλας, όσες πατάτες ας πούμε δώσαμε όταν ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία, 60 τόνους δώσαμε, φθηνή πατάτα εμείς, άλλους τόσους τόνους δώσαν άλλοι, άλλοι ντομάτες, αγγούρια, με λεμόνια και πατάτες και αγγούρια θα τους κυνηγάμε 15 Οκτώβρη, άλλη τιμή δεν είναι αυτή. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί την πρώτη έδρα στο νομό Καστοριάς. Την πρώτη έδρα θέλουνε. Θέλουνε να είναι πρώτο κόμμα στο νομό Καστοριάς. Μακάρι να είναι. Εάν μπορούν να υλοποιήσουν τέτοια πράγματα, ας είναι μια ζωή, όποιο κόμμα θέλει. Εάν μπορεί εμένα να μου εγγυηθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δίνει, θα δώσει πετρέλαιο 40-45 λεπτά το λίτρο, να το ξέρετε, θα είναι πρώτο κόμμα. Στην Καστοριά αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Το ερώτημα είναι μπορεί. Αυτό το ρώτησα και εγώ και μου είπαν μπορούμε. Το έχουμε ψάξει, έχουμε τις εισηγήσεις, έχουμε μιλήσει με τους ειδικούς. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια είδηση βόμβα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι η αντίδραση μοιραία σήμερα, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο, με την έννοια ότι έχω βάλει και θεματολογία, οικονομία και ανεργία σήμερα. Είναι οικονομικό θέμα αυτό. Οπότε σίγουρα θα το σχολιάσουμε, σίγουρα θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Η δέσμευση, η προεκλογική αναφορά, δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, του τοπικού φυσικά, πανελλαδικά ή σε κάποιο πρόγραμμα δεν το έχω δει, είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται αυτό νομίζω, είναι 40 με 60 λεπτά το πετρέλαιο
αναλύτρο στο νομό Καστοριάς από 15 Οκτώβρη. Είναι όμως και αυτό ένα ερώτημα. Περιλαμβάνεται αυτή η τιμή στο γενικότερο πρόγραμμα του κόμματος? Ναι, γιατί κοίταξε, δημοσιοποιώντας όλο αυτό σήμερα, είδα πάρα πολλά, είδα πάρα πολλές αναφορές, είδα πάρα πολλά email και με ερωτήματα πολλοί από διάφορα σημεία της περιφέρειας κυρίως, ρωτάνε τον alfa.fm.gr αν αυτό ισχύει ή αν μπορεί να ισχύει για την περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με εξαίρεση μόνο την Καστοριά. Εάν αυτό είναι να γίνει, θα γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν παγώνει έτσι όλη η Ελλάδα. Επαναλαμβάνω όμως, είναι πολύ κρίσιμο και θα δείτε ότι θα παίξει ρόλο όλη αυτή την εβδομάδα αυτή η υπόθεση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, πού, πώς και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τοπικός, καλείται, εάν δεν θέλει να ξεφουσκώσει εύκολα και από την τέταρτη θέση που θέλει να βρεθεί στην πρώτη, βρεθεί στην 7η-8η, να το αποδείξει όλο αυτό τοπικά, πώς μπορεί να γίνει. Γιατί ξέρετε, ρώτησα κιόλας, ο Τσίπρας δεν θα έρθει από ό,τι έμαθα στην Καστοριά, δεν ξέρω πόσο τους ενδιαφέρει η πρώτη ή η δεύτερη θέση. Το ζήτημα είναι ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένα ψιλοκακό προηγούμενο αυτές τις μέρες, ότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα δηλώνει κάποιος άλλος, ανασκευάζουν την επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει αυτό το πράγμα να εξηγηθεί. Επίσης, βλέπω πολύ έντονη τη διάθεση του κυρίου Κουβέλη, της Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτό μου κάνει εντύπωση, να ζητάει επιγόντως τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ για τον κλάδο της γουνοποιίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λέει ο Κουβέλης, κατηγορείται εμάς, να δω εσάς τώρα με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που ήταν, αν θυμάστε, στην Δημοκρατική Αριστερά με εκείνα τα γεγονότα, έφυγε, έχει πάει η ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λοιπόν λέει ο κύριος Κουβέλης με προσωπική αναφορά στο επίσημο site του Twitter, από το Twitter το είδα, της Δημοκρατικής Αριστεράς, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κλάδο της γουνοποιίας. Ο κύριος Δημητρακόπουλος έχει μεταφερθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγραφε η Δημοκρατική Αριστερά, με γιαούρτια αντιμετωπίζει ο Δημητρακόπουλος, τον οποίο τώρα έχετε εσείς εκεί, λέει. Μάλιστα, λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ, γούνα, κλάδος γουνοποιίας. Τι γίνεται? Δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα έτσι. Θα εξηγηθούν. Θα ρωτηθούν. Σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ τον ρωτούσα, τι θα κάνουμε με τη θρησκεία? Πάει ο Σταυρός, πάει η προσευχή. Τι κάνουμε με τους λαθρομετανάστες? Ναι, είναι θέματα τα οποία εκτός οικονομικού είναι και άλλα πολλά σημαντικά και καυτά ζητήματα τα οποία σίγουρα ο κάθε ένας θα πρέπει να τα αποσαφηνίσει, γιατί νομίζω ότι περιθώριο άλλο από εκεί και πέρα δεν θα έχουν. Δεν θα έχουν, αλλά μπορεί τα μυαλά να παίρνουν αέρα κάποιον. Έτσι. Είδατε ότι υπάρχει μια πολιτική μεταβολή στο νομό Καστοριάς. Καλώς για μένα, πρέπει να ανανεώνονται τα πρόσωπα. Είδατε πια εκτός κοινικού έχουν βρεθεί πρόσωπα που κυριαρχούσαν εδώ και 25-30 χρόνια. Πέρασαν στην ιστορία πια, έχουν εξαφανιστεί. Βλέπετε λοιπόν ότι αλλάζοντας τα πρόσωπα, αλλάζουν οι πολιτικές, να δούμε όλα αυτά όμως πως από εδώ και πέρα διαμορφώνουν μια κατάσταση. Γιατί πολλές φορές, ειδικά οι τοπικοί υποψήφοι, και ίσως καλά κάνουν, προσωποποιούν τον προεκλογικό τους αγώνα, δηλαδή στέκονται πιο πολύ στα πρόσωπα, στους ίδιους, στους εαυτούς τους, παρά στα κόμματα. Αυτό έχει μια βάση, Μαριγώ, με την έννοια ότι ναι, επιλέγεις και πρόσωπα, διότι οι πολιτικές των κομμάτων ήταν άθλιες, ειδικά των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων, είδαμε που μας οδήγησαν, αλλά έχω την αίσθηση πως τουλάχιστον μέσα από το δίκτυο 1 και τον Α και τον αλφα.fm.gr, το blog μας, θα μπορούν οι πολίτες, όλους τους υποψήφιους, να τους δουν και να τους ακούσουν, να τοποθετούνται για τοπικά θέματα. Τώρα, έχεις 4 προσκεκλημένους. Αμέσως μετά το δελτίο. Σε λίγα λεπτά. Υποψήφοι βουλευτές, επικεφαλής των ληστών σε 4 κόμματα. Ποιοι είναι βεβαίως και τα θέματα τα οποία θα συζητήσετε, είπες προηγουμένως, οικονομία και ενεργεία. Ναι, οικονομία και ενεργεία είναι τα δύο βασικά θέματα για σήμερα, γιατί θα έχουμε και άλλες ούτως ή άλλως τέτοιες συναντήσεις προεκλογικές τις επόμενες 9 βραδιές εδώ στο δίκτυο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε προσκεκλημένους τους πρώτους από τα 4 κόμματα που είχαν και την, δηλαδή πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα του Πάνου Καμένου, τρίτο το Πασόκ, τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται θα παρελάσουν τηλεοπτικά όλα τα κόμματα μέσα από το δελτίο σου, μέσα από τις εκπομπές, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα κόμματα και στους εκπροσώπους να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Θωμά Αναστασίου, που είναι ο πρώτος από το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την Μαρία Αντωνίου που είναι πρώτη στη λίστα από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον κύριο Σίμο Κουμπάνη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τα 4 κόμματα που διεκδικούν τις έδρες. Αυτό. Τα 4 αυτά κόμματα, οι 4 υποψήφοι βουλευτές, σε ένα πλατό, σε ένα στούντιο, θα συναντηθούν για πρώτη φορά. 2 από αυτούς ενδεχομένως, εκτός και αν έχουμε εκπλήξεις, 2 από αυτούς θα βρίσκονται στο κοινοβούλιο.
θα βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Θα υπάρχει το πρώτο και δεύτερο κόμμα. Να θυμίσουμε, Μαριγώ, ότι τις έδρες τις παίρνει το πρώτο σε ποσοστά, άσχετα το ύψος του ποσοστού, και το δεύτερο κόμμα σε ποσοστά, άσχετα και αυτό που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 22% το ένα και 17% το άλλο. Mm-hmm. Αν τα υπόλοιπα κόμματα είναι όλα ανεβασμένα στο 15-16%. Το πρώτο και δεύτερο κόμμα. Πανελλαδικά ποσοστά. Λοιπόν, η ανεργία, τα οικονομικά ζητήματα θα είναι τα ερωτήματα που θα βάλουμε στην κυρία Αντωνίου, στον κύριο Αναστασίου, στον κύριο Διαμαντόπουλο και στον κύριο Κουμπάνη. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Θέλω να πω ότι μέσα από το news.papaki.dictio1.gr και από το τηλεφωνικό κέντρο μπορούμε να καταγράφουμε τα ερωτήματα, τα οποία ελεύθερα μπορούμε να βάλουμε. Έχω καταγράψει ήδη, υπάρχουν αναφορές, επισημάνσεις, υπάρχουν ζητήματα που βάζουν οι πολίτες. Απλώς θέλω να πω ότι οι πολίτες του νομού Καστοριάς Μαριγώ δεν είναι δεδομένοι. Δεν είναι προβατάκια, αρνάκια στα κοπάδια που νομίζουν κάποια κόμματα ότι μπορούν να τους έχουν δεδομένους. Η Καστοριά έχει αποδείξει ότι αλλάζει έδρα, οδήγησε στην τρίτη θέση, κατάρρευση το ΠΑΣΟΚ, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε τρομακτικά χαμηλά ποσοστά, από το 55% πήγε στο 28%, άρα φαίνεται ότι οι πολίτες με βάση το όποιο πρόγραμμα, με βάση τον υποψήφιό του τον βουλευτή, το τι λέει ο βουλευτής, αλλά και το τι αισθάνεται ο ίδιος ο πολίτης, κάνει αλλαγές. Mm-hmm. Τα πάντα ρίχνος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο βεβαίως με τους 4 προσκεκλημένους να τα αναλύσετε όλα. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλό βράδυ να ευχηθώ από τη δική μας τουλάχιστον πλευρά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος λοιπόν θα είναι για αύριο Τετάρτη ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Εμείς λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Παραμένετε βεβαίως συντονισμένοι στο δίκτυο 1. Ακολουθεί live ο Αντώνης Παραράς με τους υποψήφιους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Ανεξάρτητων Ελλήνων, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Πρώτος Smile Student Festival, Σάββατο, 9 Ιουνίου, στο ΤΕΙ Καστοριάς. Συμμετέχουν Playlife, Σκισμένα Jeans, Τρεις Λαλούν, 10 Days Out, Milfers, Bailsa, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και κορίτσια ο Πάνος Μουζουράκης. Πρώτος Smile Student Festival. Γιατί η μουσική φέρνει χαμόγελα. Διοργάνωση παραγωγής Closart Activities. Επιμέλεια παραγωγής Smile People. Οι πόρτες ανοίγουν στις 3. Χορηγή Γερμανός Καταστήματα Καστοριάς, Ρώμα Πίτσα, Άμστελ.